θρησκεία μας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά στο νοσοκομείο το δικό μας και προβάλλεται διεθνώς. Είναι δημοσιευμένη στο τελευταίο τεύχος του Οκτωβρίου του περιοδικού της Ευρωπαϊκής Γαστρολογικής Εταιρείας. Και αν κρίνω από τον αριθμό των emails που λαμβάνω καθημερινά για αυτό το πράγμα, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο το ανέμενε ο κόσμος. Διότι, όπως ανέφερε και συνάδελφος, αν υπάρχει μια ένδειξη που έχει απόλυτο εφαρμογή μεταμόσχευση φυσικό πράγμα σήμερα, είναι η υποτροπιάζουσα λίμωξη από κλωστηρίδιο. Κατά παραγγελία λοιπόν πολλών χωρών, γιατί θέλω να πω ότι υπάρχουν και πολλά νομικά θέματα. Δεν ξέρουμε αν είναι θεραπεία ή μεταμόσχευση το πράγμα. Και αν είναι μεταμόσχευση, πρέπει να επιληφθεί η Επιτροπή Μεταμοσχεύσεων. Αν γίνει κάψουλα και είναι θεραπεία, τότε τα πράγματα διευκολύνονται. Άρα λοιπόν, αναπάντητα ερωτήματα λαμπρό μέλλον, αλλά τεράστια εφαρμογή αντικείμενο. Άρα λοιπόν, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης Υλικοβακτηριδίου και Μικροβιώματος, τις οποίες έχω υπάρξει δύο φορές πρόεδρος και ετοιμάζομαι και για τρίτη, και εγώ σαν μέλος της Cochrane Collaboration, μπήκαμε στον κόπο πραγματικά να το δούμε αυτό το θέμα. Και εδώ θέλω να σας δείξω το περιοδικό της εταιρείας μας. Μπορείτε να υποβάλλετε εκεί τις εργασίες σας, Macrobiota and Health and Disease, και να πω ότι το επόμενο συνέδριο θα γίνει στη Γλασκόβη τον επόμενο Σεπτέμβριο, με πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, πραγματικά έχουν αναφερθεί πολύ πολύ διεξοδικά από τους συναδέλφους τα θέματα που σχετίζονται με την παρασκευή αυτού που τελικά θα δώσουμε στον ασθενή, τον τρόπο με τον οποίο το δίνουμε. Πραγματικά και φαίνεται ότι έπονται εκτός γαστρεντερολογίας και τεράστιες εφαρμογές και κυρίως στο μεταβολικό τομέα, παχυσαρχία κλπ. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στον μηχανισμό δράσεως στην υποτροπιάζουσα, τα έχουν πει οι συνάδελφοι, αλλά θέλω να σας πω για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι δύο πράγματα για τις μεταναλύσεις. Έχουμε δύο εδώ μεταναλύσεις. Οι λεγόμενες pairwise μεταναλύσεις, όπου πραγματικά διάφοροι συγγραφείς, διάφορα κέντρα συγκρίνουν δύο ουσίες, όλοι το ίδιο, Α με Β. 1, 2, 3, 4 και βγαίνει ένα overall αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως εκφράζεται σαν odds ratio και αυτό εκφράζεται σαν, όπως λέμε, forest plot. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα από μια άλλη μεταναλύση δικιά μου. Αλλά όμως εκτός αυτού, δεν συγκρίνονται μόνο δύο ουσίες σε randomized controlled trials, συγκρίνονται και τρεις ουσίες σε μια φορά, A, B, C. Άρα λοιπόν έχουμε more branches, πολλαπλούς βραχιώνες. Άρα λοιπόν πραγματικά πρέπει να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία όπου όλα αυτά θα τα λαμβάνει υπόψη και αυτή είναι η λεγόμενη μετανάλυση δικτύου, η περίφημη network μετανάλυσης. Αναφερόμαστε πάντα σε τυχιοποιημένες μελέτες. Οπότε λοιπόν πραγματικά με τη μεθοδολογία αυτή μου ζητήθηκε σαν μέλος της Cochrane Collaboration. Μου πήρε δύο χρόνια να μάθω το STATA. Αν θέλει κανείς μπορεί να το συζητήσει μαζί μου. Λοιπόν, και πραγματικά ο σκοπός ήταν να δούμε τι γίνεται από πλευράς αντιπαρέρχομαι λεπτομέρειες των ουσιών, των θεραπευτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν στην υποτροπιάζουσα λίμωξη με κλωστρίδιουμ σε διάφορα σημεία του πλανήτη σε randomized control trials. Άρα λοιπόν συγκρίθηκαν, όπως βλέπετε, η DFMT, που σημαίνει Donor Fecal Macrobiota Transplantation, η Vacomycine με ένα εικονικό λαβάζ, η αυτόλογος, δηλαδή κόπρανα του ίδιου ασθενούς, τα πήραν σαν πλασίμπο τροποτινά και τα δώσανε. Και συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι καθόλου εύηχος ο όρος μεταμόσχευση κοβράνων, πρέπει να λέμε μεταμόσχευση μικροβιώματος. Από εκεί ξεκινάμε για να γίνει και αποδεκτή η μέθοδος στο πλατή κοινό. Vacomycine λοιπόν και αυτόλογο μεταμόσχευση, πλασίμπο και αφιταξομπάισιν, δηλαδή το νέο αντιβιωτικό τροποτινά. Εδώ είναι μεθοδολογικές λεπτομέρειες, δεν πρόκειται να επιμείνω. Όπως σας είπα, είναι μέσω του προγράμματος STATA. Και εδώ να έρθουμε πραγματικά σε τούτο το οποίο λέγεται πίνακας ιεραρχίας. Όπως βλέπετε, η καλύτερη όλων ήταν η μεταμόσχευση των κοπράνων. Παραδόξως και προς μεγάλη έκπληξη, η δεύτερη ήταν το πλασίμπο. Βλέπετε τα υπόλοιπα, βακομικίνη και μεταμόσχευση, αυτόλογος μεταμόσχευση, βακομικίνη από μόνη της, βακομικίνη και λαβάζ και φιταξομάισιν. Αυτό μπορεί να εκφραστεί και λίγο καλύτερα με τα λεγόμενα ραγκογράμματα και ιδιαίτερα με μία παράμετρο που λέγεται σούκρα, Surface Under Cumulative Ranking. Και όπως βλέπετε, μεγαλοπρεπώς ήταν η καλύτερη όλων η μεταμόσχευση των κοπράνων. Άρα λοιπόν προκύπτει με όρους evidence-based medicine ότι όντως η μεταμόσχευση του μικροβιώματος καλύτερα είναι η καλύτερη μέθοδος. Άρα λοιπόν αυτό είναι το συμπέρασμά μας και πραγματικά νομίζω ότι πολλά θα ξεπεραστούν με αυτή εδώ τη μεθοδολογία της παρασκευής της κάψουλας, αλλά και πάλι εδώ ανοίγουν άλλα ερωτήματα, γι' αυτό και χρειάζονται παγκοσμίως registries και τράπεζα. Ήδη στην Ιταλία ο φίλος μου ο Αντώνιο Γκασπαρίνη δουλεύει ένα τέτοιο θέμα
Και όποιος από εσάς θέλει να πάει να μάθει τη μεταμόσχευση ψυχοπράνων, δουλεύουν σχολεία στο Καθολικό University, στο Τζέμελι, στον Κασπαρίνη. Ας έρθει σε επαφή μαζί μου να τον φέρω σε επαφή με τον Κασπαρίνη. Λοιπόν, και πραγματικά, εγώ αυτό το paper εδώ στο Gastroenterology το τελευταίο μήνα το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να μας πει και το ρόλο του μικροβιώματος στον καρκίνο. Ευχαριστώ πολύ. Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Ροκά. Αν θα θέλαν όλοι οι ομιλητές να έρθουν στο τραπέζι.